Μικρότερες επιβαρύνσεις. Το καταλαβαίνετε όμως μια μικρή διαφορά. Δεύτερο. Ότι με ύφεση 4%. Ποια είναι 4%? 25-20% ύφεση που φέρατε στο ύφεση, γραφικά. Ύφεση. 25% ύφεση, χάσαμε. Ξέρετε, επί 5 χρόνια. Θα μιλάγατε για πρωτογενή πλεονάσματα. Με ύφεση 4%. Του ΑΕΠ το χάσαμε. Θα σκοτώνατε τον κόσμο. Το καταλάβατε. Θα σκοτώνατε τον κόσμο, καταλαβαίνετε. Δεύτερο. Για να σας αποδείξω. Θα μιλάγατε για πλεονάσματα με ύφεση. Και πολιτικά. Ένα το όμω. Αν μιλάγατε για ανάπτυξη. Μας λέγατε για πρωτογενή πλεονάσματα και τα παρουσιάζουν σε επιτεύγματα. Τώρα ξέρετε λοιπόν ότι υπάρχει πρωτογενέ πλεόνασμα. Τίποτα, είναι μια τρύπα στο νερό. Τώρα υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι επίτευγμα, δεν το είπαμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε ειλικρινείς. Γιατί δεν κοροϊδεύαμε όπως έκανε ο κύριος Σαμαράς. Όχι, σκουλέτε, ξέρετε γιατί δεν το λέτε. Γιατί δεν κοροϊδεύαμε όπως έκανε ο κύριος Σαμαράς. Θα σας πάρουν ο κόσμος σε κυνήγι, ξέρετε. Δεύτερον, γνωρίζετε. Γιατί τα ληξιπρόθεσμα έχουν αυξηθεί. Ότι το νέο δάνειο. Δεν αφήνετε να ακούσετε ο κόσμος. Ακούστε και αυτό, θα αναζητήσετε. Δεν μπορείτε να πείτε για τα 700 εκατομμύρια πλεόνασμα. Εγώ θα σας το πω. Γιατί έχει έρθει το 7μηνη χρήση του προϋπολογισμού και σας δίνει 700 εκατομμύρια πλεόνασμα. Ξέρετε όμως τι σας δίνει ακόμα? 4 δις. Απόκληση από το στόχο για τα έσοδα, που σημαίνει όποια κυβέρνηση και να έρθει θα τα βρει αυτά τα πονερά σας και αφήστε τα μνημόνια μόνο για τον προϋπολογισμό. Και δεύτερον, 4 δις αύξηση τα ληξιπρόθεσμα. Ξέρετε τι σημαίνει? Εσείς αφήσατε την κυβέρνηση τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, δεν υπήρχαν λεφτά. Είχατε τρύπα. Είχατε μαύρη τρύπα. Κύριε Καμπουράκη, τα ληξιπρόθεσμα, δηλαδή αυτά που χρωστάει το κράτος στις επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες, στον κόσμο γενικά. 12 είχαν φτάσει κάποια στιγμή. Ήταν 12 και πήγαν 6. Και τα 6 γίνανε 10. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι δεν πλέον είχαν. 9,5. Λοιπόν, 9,5. Λοιπόν, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν πληρώνουμε κανένα στην αγορά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι οι επιχειρήσεις δεν παίρνουν χρήματα από όταν έχουν κάνει τις δουλειές τους, δεν θα πληρώσουν τους εργαζόμενους και κλείνουν. Και γι' αυτό πετύχαμε μέσα στη συμφωνία να υπάρχουν 4 δισεκατομμύρια και αυτό, ειδικά για τα ληξιπρόθεσμα. Και γι' αυτό, κύριε Σκουλέτη, έχετε ένα ρεκόρ. Και ήδη, όχι, σαν υπουργό εργασία. Και αυτό είναι μήνα Ιούλιο, πρώτη φορά στα χρονικά. Τώρα ψεύδεστε. Εγώ είμαι στατιστική υπηρεσία. Διότι το πρώτο εξάμεινο. Το πρώτο εξάμεινο του 2015, ναι, και ο κύριος Βρούτσης, ναι, ο οποίος ήταν προκάτοχος του κόσμου, δεν διαβάζει καλά τα στοιχεία, ήταν για πρώτη φορά το καλύτερο εξάμεινο εδώ και πάνω από 7-8 χρόνια στο ισοζύγιο απασχόλησης. Βεβαίως ήρθε ο Ιούλιος, ναι, με τα γνωστά capital controls, 20.000 πάνω, όπου χαθήκαν 16.000 θέσεις, ναι, εργασίας. Δεύτερο ψέμα που είπε ο κ. Ξέρετε, κύριε Σκουλέτη, ο Ιούλιος είναι. Το εξάμεινο αυτό ήταν το καλύτερο εξάμεινο σε σχέση με τη μείωση της μαύρης εργασίας. Και αυτό οφείλεται στην αποτελεσματικότητα. Με μικρά έστω μέσα που υπήρξε της επιθεώρησης εργασίας, η οποία πράγματι μετά από χρόνια ξαναέκανε το έργο της. Ρωτήστε τους εργαζόμενους, ρωτήστε τα συνδικάτα. Πάψτε να λέτε ψέματα. Ουσιαστικά εσείς ειδικά ως χώρος. Ακούστε ένα λεπτό. Εσείς ειδικά ως χώρος που διαλύσατε τις εργασιακές σχέσεις. Εμείς δεν μειώσαμε μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Μισό λεπτό. Τα μνημόνια 1 και 2 μειώσανε μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Αφήστε με λίγο. Εγώ βάλετε μια τελεία. Εγώ λέω κάτι πολύ. Μειώσατε μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ λέω κάτι πολύ. Κύριε Σκουλέτη, απαντάω. Σας ρωτάω, μειώσανε? Υπάρχει καμιά μείωση σε μισθούς? Αφήστε με να πω μια κουβέντα. Μια κουβέντα. Λοιπόν, λέω το απλό. Πρώτη φορά στα χρονικά, ο Ιούλιος μήνας λόγω εποχικότητας τουρισμού ήταν πάντα ο Ιούνιος, ο Ιούλιος από Μάιο ξεκινώντας, αυτοί οι 4 μήνες που πάντα κάνει, πέφτει η ανεργία. Πρώτη φορά στα χρονικά, λόγω τραπεζών πραγματικά, αλλά και συνολικά της πολιτικής. Τι εντάξει. Το ξέρω, το είπαμε. Καιρικό φαινόμενο. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, λόγω λοιπόν του Τσίπρα είχαμε αύξηση. Όχι, 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 όχι λόγω του καιρού. Λόγω του οικονομικού πολέμου, ναι, ενάντια στον Τσίπρα, που ήταν ο μοναδικός που ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στην Ευρώπη. Άνθρωποι χάσανε. Καταλάβατε γιατί με αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση. Ακόμα λέτε αυτό την καραμέλα. Καταλάβατε γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν το έχετε καταλάβει. Δεν το έχετε καταλάβει. Τις κλείσανε η Γερμανία αφενός και από την άλλη εσείς με αυτά που κάνατε τα προηγούμενα χρόνια. Εσείς που τις βουλιάξατε. Εσείς που τις βουλιάξατε. Με τα θαλασσοδάνεια και τις σχέσεις διαπλοκής. Αφήστε τώρα αυτό. Ο Λαφαζάνης λέει οι Γερμανοί κλείσαν τις τράπεζες. Είστε ως Νέα Δημοκρατία ένα δίδυμο δελφάκι με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Έχετε μπερδεύει. Αυτά πληρώνουμε τώρα. Οι Αγνές Παρθένες. Και οικονομικά βλέπω και κατανοώ ότι. Σας έδωσε επιστοποιητικά ότι η καρδιά σας είναι μια χαρά. Αφήστε το να μιλήσει. Βλέπω και κατανοώ το προεκλογικό κλίμα που τα κόμματα προσπαθούν